Άγιο είχε η κυρία Γεωργία, η οποία εργαζόταν ω καθαρίστρια στη μοιραία επιβατική αμαξοστοιχεία και είχε ρεπό το βράδυ της σύγκρουση. Η συγκεκριμένη γυναίκα πήγε στο μικρό άτυπο μνημείο που στήθηκε εντό του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια τη κινητοποίηση των Σωματείων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκη και Μετάλλου Κεντρική Μακεδονία για τα θύματα τη τραγωδία εκεί άφησε ένα λευκό λουλούδι ανάμεσα στα τόσα άλλα που έχουν αφήσει άλλοι εργαζόμενοι στο σημείο. Στη συνέχεια, αφού βγήκε από την είσοδο, επέστρεφε και άρχισε να φωνάζει να πληρώσουν, να πληρώσουν όλοι, ζητώντας να αποδοθούν οι ευθύνε για το τραγικό δυστύχημα. Όπως είπε η κυρία Γεωργία γανακτισμένη, οκτώ με εννέα άτομα προσωπικό έχασαν τη ζωή τους και μια φίλη μου καθαρίστρια ευτυχώς μόνο τραυματίστηκε. Εγώ μπορεί να μην ήμουν μέσα, αλλά τι θα γίνει με όλους τους άλλους που χάθηκαν. Τι θα γίνει με τα παιδιά.